Χαρακτηρίζεται λευκός χρυσός και είναι μια βασική καλλιέργεια για πολλές περιοχές της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και του Εύρου. Η καλλιέργεια του βαμβακιού που έδωσε ψωμί σε χιλιάδες αγρότες αλλάζει και πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος αναφορικά με την αύξηση της αξίας του. Το θέμα αυτό πραγματεύεται η εσπερίδα που διοργανώνει η διεπαγγελματική οργάνωση Βάμβακος εστιάζοντας την προώθηση της ποιότητας του βαμβακιού. Ειδικότερα, η διεπαγγελματική οργάνωση συνεχίζει και ακόμα μία χρονιά την προσπάθειά της για την αναβάθμιση της καλλιέργειας με κύριο σκοπό την προστιθέμενη αξία του προϊόντος. Προς την κατεύθυνση αυτή διοργανώνουν οι τρεις εσπερίδες ανά την Ελλάδα και η τελευταία για φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη την 3η 18 Φεβρουαρίου στις 4.30 το απόγευμα σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν αφορούν την εθνική στρατηγική για το βαμβάκι, τις προκλήσεις για την ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια, τις στρατηγικές ανάπτυξης και του σύγχρονους τρόπους καλλιέργειας, την πιστοποίηση της καλλιέργειας αλλά και τη θέση του ελληνικού προϊόντος στη διεθνή αγορά. Τέλο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα τη έρευνα ποικιλιών του σπόρου που παράγονται στην Ελλάδα. Στο τέλο τη εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν τοποθετήσει και ερωτήσει από του παριστάμενου, ενώ η είσοδο είναι ελεύθερη.